Ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών θα πάει στην κάλπη χωρίς να γνωρίζει τι θα ψηφίσει και αυτό πλέον το επιβεβαιώνουν και οι φιλοκυβερνητικοί δημοσκόποι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ποσοστό περίπου 25% μπορεί να δηλώνει στα Γκάλωπ ότι θα ψηφίσει κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, ωστόσο στην πραγματικότητα δεν είναι σίγουρο ακόμη για το πού θα ρίξει την ψήφο του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε φιλοκυβερνητικός δημοσκόπος, πρόκειται για ένα 25% που επί τη ουσία θέλουν να φύγει ο Κυριακός Μητσοτάκης και είναι κυρίω ηλικία 45 έω 50 ετών σε μεγάλο ποσοστό. Η ερώτηση απευθύνεται σε όσου δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το ΤΑΔΕ ή το ΔΗΝ και όχι στου αναποφάσει του και είναι η εξή. Υπάρχει πιθανότητα να αλλάξετε την επιλογή σας ή είστε απολύτως βέβαιοι ότι έχετε καταλήξει στο κόμμα που θα ψηφίσετε. Ο Δημοσκόπος αποκάλυψε ότι ένας στους τέσσερις από εκείνους που απαντούν ότι έχουν επιλέξει κόμμα παραδέχεται ότι μέχρι τις κάλπες μπορεί να αλλάξει τελικά προτίμηση και να κατευθύνει την ψήφο του αλλού ή ακόμα και να μην πάει στις κάλπες αλλά να απέχει. Αυτό το στοιχείο αυξάνει το βαθμό ρευστότητα του εκλογικού σώματο, καθιστά στην πραγματικότητα κάθε εκτίμηση για το αποτέλεσμα ιδιαίτερα επισφαλή και ανατρέπει προγνωστικά μοντέλα. Επιπλέον, το πεδίο τη αδιευκρίνηση τη ψήφου αφορά περίπου στο 35% των ψηφοφόρων και επιβεβαιώνει την αίσθηση ότι ένα κρίσιμο κομμάτι του εκλογικού σώματο αποφασίζει τι τελευταίε ημέρε, ακόμη και το πρωί τη Κυριακή των εκλογών για το κόμμα που θα ψηφίσει. Επί τη ουσία, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει για όλου αυτού είναι ότι πλέον δεν του έχουν αφήσει επιλογέ. Καθώ εκτό των άλλων έχουν αποκλείσει 13 κόμματα, όπω το Κόμμα Έλληνε, το Κόμμα των Εμφιετζόγλου Μπογδάνου και το Κόμμα τη Αφροδίτη Λατινοπούλου. Εδώ αναμένεται να υπάρξει ένα σπρέτ, καθώ θα δούμε πολλά μικρά κόμματα που κανονικά θα επέρναν μικρά ποσοστά να φτάνουν κοντά στο 1 με 1,5%.